Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο Εμπορικός Συλλόγος έχει στείλει και επιστολή με την οποία ζητά την προστασία βεβαίως των επαγγελματιών και των κατοίκων και των περαστικών που βρίσκονται στην πλατεία Αριστοτέλους. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση η οποία φαίνεται να συνεχίζεται, κύριε πρόεδρε. Και το επισημαίνετε και εσείς βεβαίως, δεν είναι μόνο το περιστατικό αυτό το οποίο μας ταρακούνησε, θα μπορούσα να πω. Είναι και πολλά μικρότερα εις έντασης περιστατικά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι να βλέπεις μέσα στο κέντρο της πόλης μέρα μεσημέρι να δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Και καλό θα ήταν να ληφθούν σήμερα μέτρα για να μην θερμίσουμε και θύματα αύριο. Τώρα από την άλλη μεριά δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Όπως είπατε, πραγματικά συμβαίνουν καθημερινά στην πόλη τέτοια γεγονότα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποτε από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε και κάποτε πρέπει να βρεθεί μια λύση στο συγκεκριμένο φαινόμενο για να τελειώνουμε και με αυτή την ιστορία και να μπορεί ο κόσμος να ζει ήσυχος και να, αν μη τι άλλο, να μην φοβάται να κινηθεί μέσα στους χώρους της δουλειάς του ή μέσα στην πόλη του ή μέσα στην πόλη την οποία κινείται. Κύριε Πρόεδρε, στην επιστολή σας αναφέρεται ότι το πρόβλημα παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, γιατί ενώ επανειλημμένως συλλαμβάνονται οι ίδιοι δράστες, η δικαιοσύνη τους επιτρέπει να παραμένουν ελεύθεροι αμέσως μετά τη σύλληψή τους και να συνεχίζουν ανενόχλητοι την παραβατική τους δράση. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται σε πολλές των περιπτώσεων. Όταν τον πιάνει την ίδια μέρα και τον αφήνει. Όταν τον αφήνεις λοιπόν, γιατί να μην το κάνει ξανά την άλλη μέρα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Από την άλλη μεριά, για να τον αφήσεις ελεύθερο, θα πρέπει επιτέλους να σου πει και τι δουλειά κάνει όταν βγαίνει στην πόλη. Γιατί αν είναι 10 χρόνια σε ένα χώρο, μάλλον σε μια χώρα, και δεν έχει να δηλώσει καμία εργασία, το μόνο που του μένει να κάνει είναι να έχει παρεμβατική συμπεριφορά. Δεν νομίζω ότι λέμε κάτι το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι δυστυχώς κάποιος ο οποίος δεν δουλεύει επί 5 χρόνια σε μια ξένη χώρα στην οποία ζει και κυκλοφορεί και τρώει, πίνει και κοιμάται επί 5 χρόνια, κάποια δουλειά θα πρέπει να κάνει. Εάν δεν δουλεύει νόμιμα, πρέπει να δουλεύει παράνομα. Αυτό δεν κυνηγάμε, την παρανομία δεν κυνηγάμε. Ναι. Διότι εδώ, εκτός των άλλων, κύριε Πρόεδρε, επειδή μιλάμε και για τον Εμπορικό Σύλλογο και μιλάμε και για παραεμπόριο, υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού. Διότι οι μικροπολιτές αυτοί, οι παράνομοι, πολλούν ενδεχομένως και καπνό ή ό,τι άλλο πολλούν. Ενώ λίγο πιο παρακάτω υπάρχουν καταστήματα τα οποία πληρώνουν ενίκιο, πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους ως φορολογούμενοι πολίτες και πολλούν το ίδιο αντικείμενο. Ναι, κάπως έτσι γίνεται, αλλά μην ξεχνάτε ότι επί 20 χρόνια σχεδόν πουλάνε παπούτσια στον δρόμο, τσάντες στον δρόμο, χαϊμαλιά στον δρόμο, πορτοφόλια στον δρόμο και μέχρι τώρα η ανοχή ήταν μεγάλη. Και μην ξεχνάτε ότι μέχρι σήμερα λέγαμε κρίμα, πρέπει και αυτοί να βγάλουν ένα μεροκάματο. Όχι εμείς, αλλά ναι, κάποιοι οι οποίοι ενθαρρύνουν αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να τελειώνει επιτέλους για να ησυχάσουμε πλέον από όλες αυτές τις παράνομες και παρεμβατικές συμπεριφορές. Άρα, κύριε Πρόεδρε, εσείς αναφέρεστε σε όλους τους μικροπολιτές και όχι ανεξαρτήτως υπηκότητας. Δεν αναφερόμαστε λοιπόν μόνο στους ξένους οι οποίοι κάνουν αυτή την δράση. Εγώ επιμένω ότι θα πρέπει να τηρηθεί η νομιμότητα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατόν να τηρεί την νομιμότητα ή τουλάχιστον να κυνηγάμε την νομιμότητα εντός του καταστήματος και να τη βλέπουμε καθημερινά μέσα στους χώρους του, μέσα στον δρόμο, στις παραλίες ή παντού. Εγώ λέω ότι πρέπει να τηρηθεί επιτέλους η νομιμότητα. Κατανοητό. Κύριε Πρόεδρε, η επιστολή εστάλη. Υπήρξε και αυτές τις μέρες μια αυξημένη αστυνόμευση στην περιοχή. Κάτι άλλο είχαμε ως απάντηση? Όχι. Εγώ θέλω λίγο να διευκρινίσω και τα πράγματα για να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Η επιστολή εστάλη στην αστυνομία γιατί είναι ο καθήλυνα αρμόδιος. Βεβαίως. Από την άλλη μεριά γνωρίζουμε ότι την αστυνομία την έχουν εφορτώσει ακόμη και το προπατορικό αμάρτημα.
Ισχύει. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι καθαρά θέμα της πολιτείας και η πολιτεία πρέπει να δράσει προς μία κατεύθυνση, είτε να ενισχύσει την αστυνομία που τη φόρτωσε με τόσα πολλά, με τόσες πολλές αρμοδιότητες, ή να βρεθεί ένας τρόπος ούτως ώστε να λύξει το πρόβλημα του παρεμπορίου. Όχι να λύξει, γιατί δεν λύγει ποτέ, αλλά να περιοριστεί το πρόβλημα του παρεμπορίου, να περιοριστούν αυτοί οι παράνομοι όλοι οι οποίοι κάνουν λαθρεμπόριο, είτε λέγονται τσιγάρα, είτε λέγονται παπούτσια, είτε λέγονται ρούχα, είτε λέγονται τσάντες, για να μπορέσει να λειτουργήσει η πραγματική οικονομία και να μπορέσει να λειτουργήσει κάποτε και η αγορά. Το τελευταίο που σκέφτονται όλοι αυτοί, οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις σε αυτή τη χώρα, είναι το πώς θα λειτουργήσει η αγορά. Αλλά το πρώτο που σκέφτονται είναι πώς θα εισπράξουν από την αγορά, που δυστυχώς από εμάς εισπράττουν και από την αγορά εισπράττουν, και εν πάση περιπτώσει κάποτε θα πρέπει να μας σεβαστούν και εμάς. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.